Κύριε Σιδέρη, είμαστε εδώ για να πούμε έτσι για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός για το ποδήλατο, για το άθλημα μάλλον του ποδηλάτου στο νησί μας, για μια βράβευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα για τα καλύτερα σωματεία της ΚΟ για το 2023. Πείτε μας εσείς τις λεπτομέρειες. Είναι για τους καλύτερους αθλητές της ΚΟ, από τα σωματεία της ΚΟ βέβαια. Βέβαια θα αναφέρω και άλλη μια περίπτωση που είναι ένας αθλητής ο οποίος, ναι μεν είναι από την ΚΟ αλλά είναι σε άλλο σωματείο. Λοιπόν, είναι μια βράβευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που γίνεται για πρώτη φορά και μάλιστα όχι μόνο γίνεται για πρώτη φορά αλλά πληρώνουν και τα έξοδα και του αθλητή και του συνόδου για να πάει στην Αθήνα για να τιμήσουμε την παρουσία του, αυτό που πέτυχε. Οι αθλητές που θα δώσουν το παρόν είναι, και μάλιστα ο οποίος βραβεύτηκε σε δύο κατηγορίες, είναι ο Πέδας. Πέδας σημαίνει 15 με 16 ετών περίπου, του ΚΟΑΚΟΥ Ομίλου Ποδηλασίας ο Συφουνιός Τιμόθεος, ο οποίος κατάφερε να βγει σε δύο κατηγορίες, στην πίστα και στο δρόμο, πρώτος σε όλη την Ελλάδα και με αποτέλεσμα και στη γενική κατηγορία να είναι και αυτός πρώτος. Η δεύτερη που βραβεύεται είναι του ποδηλατικού ομίλου ΚΟ, που είναι στη γενική βαθμολογία πρώτη, είναι η Σοφία η Μορέτο. Η τρίτη είναι του Ασκληπιού η Γκιώνα Εργίσα, που και αυτή σε δύο κατηγορίες ήταν πρώτη και είναι καλύτερη στην κατηγορία της, στα Super Mini. Και πρέπει να αναφέρω και την ΚΟΑ, η οποία αγωνίζεται σε ομάδα της Ρόδου βέβαια, η Κυριακή Τσεσμεζή, η οποία κατάφερε να έρθει πρώτη σε όλη την Ελλάδα σε δύο κατηγορίες, και στο Mountain και, και στο δρόμο. Και είναι μεγάλη επιτυχία αυτές οι βραβεύσεις για το νησί, ένα νησί που την τελευταία εφταετία έχει ανθίσει τόσο πολύ στην ποδηλασία, με τόσους συλλόγους και με τόσες επιτυχίες. Νομίζω είναι σημαντικό, το λέμε, το έχουμε συνηθίσει να το λέμε ότι είμαστε το νησί του ποδηλάτου, αλλά πραγματικά τα τελευταία χρόνια το άθλημα της ποδηλασίας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ από όλους τους τοπικούς συλλόγους και πλέον βγαίνουμε και σε πανελλήνια πρωταθλήματα και κάποιοι αθλητές και στο εξωτερικό. Είναι μεγάλη δουλειά πράγματι να το νησί του ποδηλάτου να είμαστε εμείς με αποδείξεις. Αυτές είναι οι αποδείξεις. Οι τρεις καλύτεροι, τέσσερις μαζί με την Τσεσμεζή, θα πάνε και θα βραβευτούν. Δηλαδή από τα 15 άτομα που βραβεύονται σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν το 1/4 είναι ΚΟΗ, οι οποίοι προπονήθηκαν στην ΚΟ, είναι με ΚΟΑΚΟΥ συλλόγους και είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, να αναφέρω και την βαθμολογία των συλλόγων. Είναι μεγάλη δουλειά μέσα σε 80-90 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα να έχουμε ένα σύλλογο στην πρώτη δεκάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί οι σύλλογοι μας ξεκινήσαν τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις όταν κάποιοι σύλλογοι δραστηριοποιούνται είτε μέσω του ποδηλατοδρομίου της Ρόδου εδώ και 50 χρόνια, είτε στην Αθήνα με το άλλο ποδηλατοδρόμιο, ευελπιστώντας και εμείς στο δικό μας μέχρι τέλος του χρόνου, όπως έχει πει ο Δήμαρχος. Ελπίζουμε να το δούμε για να γίνουν και εκεί αγώνες, να έχουμε ένα περισσότερα πλεονεκτήματα οι αθλητές μας. Οι ομάδες λοιπόν με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας έχουν ως εξής. Στην πρώτη δεκάδα λοιπόν, και θα πω την αγωνιστική βαθμολογία πρώτα, είναι οι πόντοι που μαζευτήκαν από την προσπάθεια των παιδιών, έτσι, γιατί υπάρχει και μία δεύτερη, θα σας εξηγήσω. Στη δέκατη θέση και για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα είναι ο ΚΟΑΚΟΥ Ομίλου Ποδηλασίας. Είναι μεγάλη υπόθεση για το νησί στην πρώτη δεκάδα να έχουμε ένα σύλλογο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Θα ακολουθεί στην 26η ο Φιλίνος, 28η ο Ποδηλατικός Ομίλος ΚΟ, 29η η Ακαδημία και οι τρεις σύλλογοι πολύ κοντά και στην 46η ο Ασκληπιός. Να πούμε ότι λείπει ο Σπάρτακος, ο οποίος επειδή ακυρώθηκε κάποιος αγώνας που έγινε στο νησί πέρσι, δεν τρέξανε αθλητές του, γιατί έχει περισσότερους αθλητές δρόμου. Ακολουθεί η γενική βαθμολογία, στην οποία προστίθονται και οι πόντοι από διοργανώσεις. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει έναν αγώνα, κερδίζει τόσους πόντους όσοι είναι οι αθλητές. Δηλαδή, όλοι στην ΚΟ βοηθήσαμε να γίνουν κάποιοι αγώνες, αλλά οι οργανωτές παίρνουν τους βαθμούς. Εκεί πέρα, λοιπόν, επειδή προσθέθηκαν κάποιοι πόντοι, ο ΚΟΑΚΟΥ έχασε μια θέση και έπεσε στην 11η θέση, γιατί κάποιοι σύλλογοι στην Ελλάδα μάζεψαν πολύ περισσότερους πόντους. Και κάποιοι από την ΚΟ, εδώ αλλάζει λίγο η σειρά. Είναι στην 21η θέση η Ακαδημία, στη 31η ο Ποδηλατικός Όμιλος ΚΟ, στη 32η ο Φιλίνος και στην 46η και πάλι ο Ασκληπιός. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή αυτή η δεκάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το νησί μας. Και με αυτά που μαθαίνω, ότι προσπαθούν να μαζέψουν όλα τα καλά τους δυνατούς αθλητές σε ένα σύλλογο στο νησί,
Νομίζω ότι φέτος θα δούμε διαφορετικά νούμερα.